θα υπάρχει. Μισό λεπτό για να το συζητήσουμε. Όταν το λέω αυτό, να το συζητήσουμε, αλλά εννοώ δεν θα συνεχίσει η ίδια πολιτική, η λιτότητα. Μισό λεπτό, θα τελειώσει. Κύριε, δεν είναι θέμα μετονομασίας. Όμως, ναι. Ο οποίος που λένε παίρνει τη σύνταξή του, έτσι, παίρνει τη σύνταξή του για παράδειγμα, κοιτάει το χαρτί της σύνταξης και βλέπει ότι πριν από 3 χρόνια, και το βλέπει αυτό, το βλέπει κάθε μήνα, έπαιρνε 1.800 και με βάση το νόμο τάδε που είναι κομμάτι του μνημονίου πήγε από τα 1.800 στα 1.500 και με βάση το νόμο τάδε που είναι κομμάτι του μνημονίου πήγε από τα 1.500 στα 1.200. Όταν λέμε καταργούμε μνημόνιο, σημαίνει καταργούμε αυτούς τους νόμους. Σημαίνει ότι λέτε στον κόσμο ότι θα ξαναπάει στα 1.800. Όχι, το είπαμε σαφώς. Εμείς είπαμε σαφώς ότι ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω, ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε παρά την επαναφορά του κατώτατου επίπεδου, γι' αυτό λέμε επαναφορά του 751, αλλά συγχρόνως αξιοπρέπεια, διαπραγματευτική δυνατότητα. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Υπάρχει λόγος να τις έχουμε, να γιατί χρειαζόμαστε κοινωνικό κράτος. Και χρειαζόμαστε τους εργαζόμενους. Μπορεί δεν μπορεί κάθε νέα γενιά να είναι χειρότερα από τη μεγάλη. Συμφωνώ. Όλα τα μέτρα που παίρνουν. Είναι εις βάρος της νέας γενιάς. Δηλαδή, λοιπόν, ο νεοεισερχόμενος έχει συνεχώς χειρότερη κατάσταση. Δείτε και αυτό που αναγγέλει η κυβέρνηση για τους νεοεισερχόμενους. Ναι. Συνεχώς. Δηλαδή, έχουν φέρει την νεολαία σε μια κατάσταση απόγνωσης, 60-50-60% άνεργοι ανάλογα με την περιοχή. Ναι, αλλά εδώ και σου λέει θα σου δίνω 400 και σου κάνω εδώ, χάρη. Δεν διαφωνώ. Γίνεται αυτό. Η κυρία Δούρου, μισό λεπτό, ναι, για να δούμε την πρακτική του. Η κυρία Δούρου αρνείται ως περιφερειάρχης, ναι, να ενταχθεί στο πρόγραμμα της εργασίας. Η κυρία Δούρου άλλαξε αυτό που μπορούσε να αλλάξει, άλλαξε τον προϋπολογισμό 10%. Λέω για αυτό το πρόγραμμα για τους άνεργους αυτή τη στιγμή, την πεντάμινη απασχόληση, αρνείται να τους πάρει στην περιφέρεια. Και λέει το εξής, τους ανθρώπους που βρίσκονται πριν από τη σύνταξη και θέλουν 1-2 χρόνια, δεν τους δίνει το δικαίωμα να πάρουν σύνταξη. Αυτή είναι η λογική τους. Λοιπόν, λιγάκι και με όλους αυτούς, να το συνδέσουμε λίγο και με το πολιτικό. Αν ένα πολιτικό σύστημα λοιπόν πάει να διαπραγματευτεί με τους εταίρους που εδώ συνομιλούν με τους κυρίους που είναι χρόνια συνομιλητές. Και το πολιτικό σύστημα αυτό δίνει την εικόνα, οι μεν είναι κλέφτες, οι άλλοι τα παίρνουν και οι παραδίπλα είναι αποστάτες. Πείτε μου τι περιμένετε να πετύχουμε απέναντί τους. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει, έτσι, με μια συγκεκριμένη γραμμή. Πάει με αυτή τη γραμμή και χάνει. Και λέει, εγώ σας λέω, χάνει, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ναι. Η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί. Δεν συμφέρει κανέναν να φτάσει η ελληνική οικονομία ή το ελληνικό δημόσιο σε οριακές καταστάσεις. Δεν συμφέρει κανένα. Πρέπει να βρούμε μια συμφωνία, άλλη, διαφορετική. Άρα θα πάτε και εσείς στην Τρόικα για διαπραγμάτευση. Δεν θα πάμε στην Τρόικα. Πόσο λεπτό, κύριε Μιλιά, τελείωσε με τον κύριο Μιλιό. Με ποιον θα συμφωνήσετε? Η Τρόικα είναι η υπάλληλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κεντρικής. Θα πάμε κατευθείαν εκεί. Στους ηγεσίες. Στις ηγεσίες θα πάμε. Θα πάμε να ζητήσουμε ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Είναι ηγεσίες. Θα πάμε κατευθείαν εκεί. Βεβαίως, εσείς κάνατε συμφωνία με τις ηγεσίες. Εσείς κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Κάνατε συμφωνία με τις ηγεσίες και μετά έρχεται η Τρόικα και λέει τα έχετε συμφωνήσει, γιατί δεν τα εφαρμόζετε. Ο κύριος Τσίπρας, δεν θα ζητήσω ραντεβού από την κυρία Μέρκελ για να μην έχει τη χαρά να μου το αρνηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Βεβαίως, δεν είναι διμερείς οι σχέσεις. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις. Δεν είμαστε της κυρία Μέρκελ. Κύριε Μιλιά, να έχουμε 27 ή 17 χώρες στην Ευρωζώνη. Είστε διατεθειμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ να βάλετε πλάτη, γιατί είπε ένα πολύ ωραίο σχήμα και πολύ σωστά το από ο κύριος Ρήγας. Όταν οι άλλοι έφτιαχναν τις χώρες τους, εμείς κάναμε εμφύλιο. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Είμαστε μια χώρα που είναι διαλυμένη. Έχετε σκοπό λοιπόν να φτιάξουμε τη χώρα ή θέλετε να πείτε τους άλλους αποστάτες? Ναι. Γιατί εγώ άκουσα να λέτε για αποστασίες πάλι. Να ξεκινήσετε από ποιος διέλυσε τη χώρα, αυτές οι πολιτικές. Από εκεί θα ξεκινήσετε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις ίδιες πολιτικές. Έχουμε δύο διαφορετικά προγράμματα. Εσείς, κύριε Μιλιά, για να το ξεκαθαρίζουμε, να ξέρει ο κόσμος τι λέει ο καθένας. Θεωρείτε ότι πρέπει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και να πάμε σε εκλογές, δηλαδή να πάμε σε επιλογή χωρίς να έχει κλείσει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα και συμφωνία, ναι ή όχι? Βεβαίως, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια συμφωνία που θα δεσμεύσει τα επόμενα χρόνια τον ελληνικό λαό και η οποία ουσιαστικά θα είναι η συνέχιση του ίδιου προγράμματος. Μήπως όμως, ρωτάω τώρα κι εγώ,
Δεν το ξέρω καλά, αλλά ναι, τώρα νέα μήπως συμφωνία αυτό σημαίνει, χρειαζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, χρειαζόμαστε νέα συμφωνία. Βεβαίως. Η οποία νέα συμφωνία δεν θα είναι μνημόνιο, δεν θα είναι λιτότητα. Πότε. Και θα βάζει το θέμα τη μείωση της μείωσης του μετά τις εκλογές. 15 Φεβρουαρίου τελειώνουν τα ταμιακά αποθέματα. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ξέρετε ακούσει τι λένε πάρα τώρα. Πολλές ζήσε φορές. Μάιμου να πάτε έχουμε φίλοι. Ακούσει πάρα πολλές φορές και ιδίως σε την εποχή των εκλογών του 12. Την άλλη μέρα τελειώνουν τα ταμιακά αποθέματα. Δεν είναι μόνο τα αποθέματα. Έχουμε ομόλογο που λύγει τον Ιούνιο, σας επαναφέρω και σας λέω. 6,4 δις. Εδώ 2,5 δις προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα και έχει πραγματικά ξεσηκωθεί όλη η κουβέντα. Λούκαν λάμπης παρά του μη έχοντος. Α, μάλιστα. Δηλαδή δραχμή. Και το λένε οι άνθρωποι. Δεν λέμε καμιά δραχμή. Λέμε διαπραγμάτευση. Αυτά να λέτε στον κόσμο. Διαπραγμάτευση για το μη βιώσιμο χρέος. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρή. Όταν ψηφίζεται η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Να λέτε στον κόσμο ο πρωθυπουργός το χρέος είναι βιώσιμο. Τι περιμένεις από τους δανειστές. Τι περιμένεις από τους δανειστές. Ο πρωθυπουργός το είπε. Περιμένεις. Περιμένεις ο Ντράγκη να διαψεύσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε μέσα στο κοινοβούλιο όταν ψηφιζόταν όταν γινόταν η ψηφοφορία για την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ότι το χρέος ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, είναι βιώσιμο. Και τι σημαίνει βιώσιμο? Σημαίνει 4,5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, τεράστιοι πόροι που πηγαίνουν στους δανειστές αντί να πάνε στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην αναπλήρωση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε στο αυτό μέλλον. Αυτό είναι το χρέος. Είναι ένα χρέος. Κύριε Μιλιά, είπατε ότι θα πάτε να διαπραγματευτείτε. Μπορείτε να μας πείτε με ποιους θα διαπραγματευτείτε. Μια νέα συμφωνία. Και γιατί συμφωνία θα διαπραγματευτείτε? Γιατί αν έρθετε στην εξουσία αύριο, πάμε με ανοιχτό πρόγραμμα στις εκλογές και τις κερδίσετε, τι θα κάνετε αύριο το πρωί? Μιλάμε άμεσα, αύριο όμως. Αύριο θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μου λέτε θα εφαρμόσουμε μετά 11 δίκτυα. Μας θα έχουμε πέσει έξω, δεν θα έχουμε μία, κύριε Μιλιά. Ποια Θεσσαλονίκη λέτε? Λέτε, δεν είναι. Τα ομόλογα που μας δίνουν, τα 6,4 πληρώνουν παλαιότερα χρέη, ομόλογα που λήγουν. Λοιπόν, δεν πάνε σε μισθούς και συντάξεις, δεν πάνε σε στρατιωτικές δαπάνες, δεν πάνε σε δρόμους, πηγαίνουν σε ομόλογα που λύγουν. Σωστό είναι αυτό που θα λέτε. Θα βάλουμε λοιπόν το ζήτημα στο τραπέζι και θα πούμε... Θα βάλουμε προτεραιότητες. Πρακτικός άνθρωπος, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχεις λαμβάνει να παίξω, θα χρειαστεί να τραβήξει από του εσωτερικού πόρου για να πληρώσει εκείνα. Όχι, θα πούμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσει. Δεν μπορούμε δεν να πληρώσει. Αν δεν πληρώσει, είναι άλλο παραγγελίο. Δεν μπορούμε να πληρωθούν. Αλλά αν πει ότι εγώ πληρώνω, ας πούμε, το χ ομόλογο ή το χ κομμάτι του χρέου που πληρώνω για φέτο, τραβώντα από του εσωτερικού πόρου, από κάπου θα λείψουν αυτά τα λεφτά. Ναι, αυτό από λέμε. Ότι πρέπει να σταματήσει να τραβάει η οποιαδήποτε κυβέρνηση από του εσωτερικού πόρου για να πληρώνει αυτά τα ομόλογα. Από πού θα τραβήξετε άμεσα? Υπάρχει χώρα στον πλανήτη που να μην δανείζεται? Οικονομικό μοντέλο πρέπει να διαγραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του και να πληρώνει τα λεφτά. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν σα πούνε ότι θα κάνετε. Έχει αξία να ακούσουμε τον κύριο Μιλιό, κύριο Άμα, μιλάτε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να τον ακούσω τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι όσο ρωτάμε λοιπόν, λέει για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, κύριε Μιλιό? Όλοι οι Έλληνες το θέλουν αυτό, συμπεριφορώ. Όλοι. Θα το πετύχουμε με διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Ευρώπης, όχι διμερώς με την κυρία Μέρκελ ή με τον κύριο Λάντ ή με τον κύριο οποιονδήποτε. Διότι δεν πάει άλλο. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είμαστε πλέον οριακά στην Ευρώπη. Με ποιους? Τα κοινοβούλια θα το ψηφίσουν μετά. Κύριε Μιλιά, είναι άλλα 27 κοινοβούλια. Ναι. Αν ψηφίσουν όχι, τι θα κάνετε? Μιλάμε για το πλάνο Β. Δεν τον αφήνετε να μιλήσει. Μα δεν τον αφήνετε να μιλήσει συγκεκριμένα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Θα ανοίξουμε την ατζέντα. Ανοίξουμε αυτή την ατζέντα. Δεν είναι χαζός απέναντι. Και η διαπραγμάτευση δεν είναι ένα ναι και ένα όχι. Βεβαίως θα είναι δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάποιο όριο. Υπάρχει το όριο που λέει ότι δεν μπορείς να πληρώσεις αυτό που δεν μπορείς να πληρώσεις. Τελεία. Εντάξει. Έλα, πράγματα, πράγματα δεν έχουν ουσία. Κανείς δεν θα αφήσει. Κανείς δεν θα αφήσει. Δεν έχουν καμία πρακτική ουσία. Να γίνει χρεοστάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε πολύ χώρα. Πολύ σύντομα για το μοντέλο, κύριε, κλείνουμε. Δεν έχουν καμία πρακτική ουσία. Κύριε Καραγκούνη, όμως από την άλλη πλευρά. Μισό λεπτό. Πρακτικά ο κόσμος θέλει τι θέλει, κύριε Καραγκούνη. Ο κόσμος θέλει καλύτερη ζωή. Και εσείς του υπόσχεστε. Ενώ κλείνει το πρόγραμμα, κύριε χειρότερη. Το είπα, και πριν. 7 δις ευρώ έπρεπε να πληρώσουμε, 5 μνημόνια έπρεπε να βάλουμε, βγήκαμε στις αγορές, δεν τα πληρώσαμε. Δεν επιβαρύναμε τον κόσμο. Στην Πορτογαλία.